Πάνω πληλιστές εισέβαλαν στο σταθμό του μετρό στην Εθνική Άμυνα και απειλώντας με καλάζνικοφ υπαλλήλους, αστυνομικούς και επιβάτες, άδειασαν τα ταμεία. Πάμε στον Γιώργο Φιλιππάκη, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο της επίθεσης. Γιώργο. Ακριβώς, Άκη, μια από τις πιο καλωστημένες ληστείες είχαμε σήμερα το πρωί, το μεσημέρι για την ακρίβεια, Άκη, εδώ στο σταθμό του μετρό στο Πεντάγωνο. Από ό,τι βλέπετε, είμαστε από το σημείο που κατέβηκαν οι τέσσερις ένοπλοι και μάλιστα κρατώντας τα καλάζνικοφ, Άκη, έφτασαν εδώ στο σταθμό, κατέβηκαν τις σκάλες και στα πρόσωπά τους έβαλαν μάσκες χειρουργικές. Χειρουργικές μάσκες, οι οποίες στην εποχή αυτή είναι της μόδας εξαιτίας της γρίπης. Εκείνο που πρέπει επίσης να προσθέσουμε, Άκη, είναι ότι απήραν 250.000 ευρώ μέσα από τα ταμεία, χωρίς κανείς να τους εμποδίσει, αφού προηγουμένως ακινητοποίησαν, Άκη, τον ειδικό φρουρό, ο οποίος την ώρα εκείνη είχε φύγει από το πόστο. Γιώργο. Βρισκόταν σε άλλο σημείο. Ναι, Γιώργο, ήταν, μιλάμε για μέρα μεσημέρι. Όχι μέρα μεσημέρι, Άκη, μεσημεριάτικο, δίπλα στο Πεντάγωνο, σε μια περιοχή που θεωρείται ιδιαίτερα φυλασσόμενη. Και σε ένα σταθμό που είναι κατάμεστος από κόσμο. Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, Άκη, αλλά περιοχή η οποία και στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές. Υπάρχει ολόκληρο σχέδιο που πρέπει να φυλάσσεται από την αστυνομία. Και μάλιστα σε σύγκριση με τους σταθμούς του ΝΙΣΑΠ, οι σταθμοί του μετρό φυλάσσονται από την αστυνομία, από ειδικούς φρουρούς και αστυνομικούς. Προχώρησαν λοιπόν οι δράστες, έφτασαν εδώ μέχρι τη γωνία, αν μπορούμε και εμείς να προχωρήσουμε. Και θα δείτε αμέσως τα εκδοτήρια των εισιτηρίων, τα οποία μάλιστα, Άκη, θεωρούνται ότι είναι και εκδοτικός, συγκεντρωτικός σταθμός. Ακριβώς εκεί δεξιά είναι, όπου συγκεντρώνονται τα χρήματα από άλλους σταθμούς και μάλιστα την ώρα που μπήκαν οι ληστές λοιπόν, μέσα Γιώργο, στο χώρο γινόταν καταμέτρηση. Γιώργο, ας μην, επειδή φαντάζομαι ότι είναι... Δεν ξέρω αν είναι ασύρματη η κάμερα ή τα καλώδια που τραβάμε. Ας μην πάμε πιο μέσα, όχι, γιατί δεν θα έχουμε σήμα να σας βλέπουμε. Καλά είσαι εκεί. Βλέπουμε αυτό που μας δείχνεις πίσω σου. Εκείνο καταλαβαίνω που λοιπόν ότι στο σταθμό άμυνας, στο σταθμό της Εθνικής Άμυνας, υπάρχει ένα θησαυροφυλάκιο, όπως λες, το οποίο συγκεντρώνονται τα χρήματα από πολλούς σταθμούς. Και μάλιστα, και μη φανταστείς ότι ήταν κέρματα του ενός ή των δύο ευρών, το ευρώ, ήταν χαρτονομίσματα κανονικά, τα οποία τα καταμετρούσαν οι υπάλληλοι τη στιγμή εκείνη, κάτι που το γνώριζαν οι δράστες, άνοιξαν την πόρτα που βλέπετε εκεί με το απαγορευτικό, μπήκαν μέσα σαν κύρια, αφού προηγουμένως τι έκαναν. Ακινητοποίησαν, αφού έβγαλαν τα καλάζνικοφ, τον φρουρό, του αφαίρεσαν την γεμιστήρα από το ατομικό του πιστόλι, πήραν τις σφαίρες, τις έβγαλαν, του πήραν και τις χειροπέδες. Ένας τον φύλαγε και οι υπόλοιποι τρεις μπήκαν μέσα, βλέπετε ακριβώς αριστερά από την κάμερα από τα πλάνα που σας δίνει ο συνάδελφος, ο Δημήτρης Ζαΐμης. Μπήκαν μέσα εκεί και βρέθηκαν τέτα, Άκη, με τους υπαλλήλους του μετρό, οι οποίοι έκαναν καταμέτρηση. Το μόνο που δεν τους είπαν καλό μεσημέρι, άρπαξαν τα χρήματα, τα έβαλαν σε δύο σακ βουαγιάς, 250.000 ευρώ ζεστά και αφορολόγητα, και στη συνέχεια, ακολουθώντας και την ίδια διαδρομή από το σημείο που είμαι, επέστρεψαν με τις σκάλες, από εδώ όπως ανεβαίνει η Δεσποινίδα, βγήκαν ταχύτατα επάνω, μπροστά από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου υπήρχαν τέσσερις μοτοσυκλέτες με συνεργούς τους, επιβιβάστηκαν σε αυτές και εξαφανίστηκαν. Ένα καταπληκτικά οργανωμένο άνοιξη. Μια καταδρομική επιχείρηση λοιπόν με Καλάζνικοφ, μέρα μεσημέρι, σε έναν από τους πιο κεντρικούς σταθμούς του μετρό. Δύο παρά πέντε, Άκη, για την ακρίβεια, χρονομετρημένο, δεν παρέμειναν οι δράστες μέσα παρά μόνο 1,5 λεπτό. Άλλωστε, αυτός είναι και ο σύγχρονος τρόπος, η σύγχρονη αντίληψη των ληστών για μια επίθεση, όπως πολύ σωστά παρατήρησες και εσύ. Καταδρομική επιχείρηση, προκειμένου να αρπάξουν τα χρήματα και να εξαφανιστούν. Με μια τεράστια λία, 250.000 ευρώ. Μοναδικοί αυτόπτες μάρτυρες, εκτός από τον φρουρό που τον είχαν ακινητοποιημένο, ένας νεαρός, ο οποίος μοίραζε φυλάδια διαφημιστικά, και μία υπάλληλος της εταιρείας Security που βρισκόταν εκεί ακριβώς αριστερότερα από την κοπέλα στην είσοδο που παραβίασαν οι δράστες και μπήκαν μέσα, και η οποία βέβαια η γυναίκα τι να κάνει, άοπλη ήταν, μπροστά σε τέσσερις ενόπλους, εκ των οποίων οι τρεις επαναλαμβάνουν. Κανείς δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Τα πρόσωπα μπήκαν μέσα, πήραν τα λεφτά και από εκεί και έπειτα εξαφανίστηκαν. Ακριβώς. Γιώργο Φιλιππάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το παραστατικό ρεπορτάζ και να σε καληνυχτήσουμε. Πάμε τώρα στον Γιώργο Τσελεπή να δούμε τι έγινε στον Άλυμο, που άγνωστοι αποπειράθηκαν να ξυλώσουν ATM, μηχάνημα αυτόματης ανάληψης από σούπερ μάρκετ. Από σούπερ μάρκετ, αλλά παραμένει και άγνωστη η αιτία που τελικώς δεν κατάφεραν, το έβαλαν κυριολεκτικά στα πόδια και η προσπάθειά τους έμεινε στο κενό. Οι ληστές λοιπόν έφτασαν, όπως βλέπουμε και στα πλάνα μας, με γερανοφόρο κλεμμένο όχημα λίγο μετά τις 3.30 τα ξημερώματα. Έβγαλαν τα εργαλεία τους, κατευθύνθηκαν στον προθάλαμο του σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλίμου 79 και προσπάθησαν με το γερανοφόρο όχημα να αποκολλήσουν το μηχάνημα.
Όμως παραμένει άγνωστη η αιτία που παράτησαν την προσπάθεια, εγκατέλειψαν την προσπάθεια μαζί και το κλεμμένο φορτηγό και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, πιθανώς με άλλο όχημα. Άκη. Γιώργο Τσελεπή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κόκκινο χτυπάει η εγκληματικότητα στην Αττική, με τις επιθέσεις ληστών και διαρρηκτών να είναι καθημερινό φαινόμενο στο Μαρούσι. Μια σπήρα έσπασε με κλεμμένο αυτοκίνητο τη βιτρίνα καταστήματος και άρπαξε 20 πανάκριβα περσικά χαλιά στον Άγιο Δημήτριο. Ιδιοκτήτης πρακτορείου Προπό έπεσε θύμα ληστή μέρα μεσημέρι. Πήραν φόρα με το κλεμμένο αυτοκίνητο που βλέπετε και με την όπιστα ενισοπαίδωσαν την αλεξίσφαιρη βιτρίνα του καταστήματος πώλησης περσικών χαλιών, αφαιρώντας από το ιστορικό της έκθεσης 20 πανάκριβα χαλιά και μάλιστα μέσα σε 3 λεπτά. Και πού αυτό? Στο δαχτυλίδια Μαρουσίου, εκεί που κάθε ώρα περνούν αυτοκίνητα και περαστικοί. Φαίνεται εδώ ακόμα οι ροδιές γιατί είχε βρέξει. Είχαν κλείσει με οδόφραγμα την Ανδρέα Παπανδρέου που συνδέει την Κηφισίας. Πήραν φόρα από εκεί, μπήκανε, σπάσαν όλο αυτό το κομμάτι. Μπήκαν εδώ μέσα. Έκανε όπισθεν το κλεμμένο. Ήρθε εδώ παράλληλα στη βιτρίνα ένα άλλο φορτηγάκι και αρχίσαν και φορτώνανε. Οι δράστες συνολικά 6 άτομα είχαν οργανώσει τέλεια το σχέδιό τους. Μάλιστα δεν δίστασαν να ξεριζώσουν το συναγερμό και να το πετάξουν σε ένα κουβά με νερό για να το βραχυκυκλώσουν. Οι ιδιοκτήτες του καταστήματος μάλιστα πιστεύουν ότι πρόκειται για σπήρα που εξειδικεύονται στα χαλιά, καθώς είναι το τρίτο κρούσμα σε κατάστημα με τέτοια είδη ευρύτερα στην Αθήνα. Και κάποια άλλα που έχουμε ακούσει στην Κηφισία ήταν υπόγεια, με ρυφηφή και τέτοια. Δεν είχαν κάνει κάτι τόσο. Εντυπωσιακό, ναι. Σε μια άλλη περιοχή του Λεκανοπεδίου, στον Άγιο Δημήτριο, ένας ιδιοκτήτης πρακτορείου Προπό έπεσε θύμα ληστή μέρα μεσημέρι και μάλιστα στην κεντρική λεωφόρο του Αγίου Δημητρίου. Πήγα να μπω μέσα στο μαγαζί, ξεκλείδωσα από πάνω, ξεκλείδωσα από κάτω και όπως μπαίνω μέσα, έρχεται ο άλλος από πίσω, με σπρώχνει, μου λέει προχώρα μέσα τα λεφτά. Τι σας πάει? Και με πήγε μέσα στην τουαλέτα, με κλείδωσε, άδειασε τα συρτάρια που έχω από πίσω και έφυγε. Αυτή μάλιστα ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα που ο άτυχος επαγγελματίας έπεσε θύμα ληστών. Πριν 5-6 μήνες μου είχαν κάνει πάλι μια ληστή, αλλά την ώρα που πήγαινα στο σπίτι μου με σταματήσανε με 2 μηχανές. Κάτοικοι και κατασταματάρχες είναι αντιμέτωποι με τους κακοποιούς καθημερινά πλέον σε διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου, με την εγκληματικότητα να παίρνει τραγικές διαστάσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, τα συγκριτικά στοιχεία εγκληματικότητας για το 2009 σε σχέση με το 2008 ξεπερνούν κάθε προηγούμενο. Πιο συγκεκριμένα, οι ληστείες παρουσίασαν αύξηση της τάξης 42,6% σε σχέση με το 2008. Οι αρπαγές τραντών αύξηση κατά 83%. Οι κλοπές κινητών και πορτοφολιών αύξηση της τάξης του 38%. Ενώ οι ληστείες σε σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν ακριβώς κατά 100%. Οι διαρρήξεις σε ολόκληρη τη χώρα έφτασαν τις 72.658, εκ των οποίων 65.558 από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Νοέμβριο του 2009 και μόνο το μήνα του Δεκεμβρίου που πέρασε έγιναν 7.100 διαρρήξεις. Ακόμη και με τα επίσημα πλέον στοιχεία της αστυνομίας, η κατάσταση με την εγκληματικότητα φαντάζει ασταμάτητη, ενώ οι πολίτες απαιτούν όλο και πιο έντονα να ληφθούν γρήγορα αυστηρά μέτρα. Μάστιγα έχει γίνει για τους πολίτες, στρασίτα τη σπίδα πορτοφολάδων που δρά στα μέσα μεταφοράς. Οι κακοποιοί εκμεταλλεύονται το συνωστισμό και αδειάζουν τις τσέπες και τις τσάντες των ανυποψίαστων επιβατών. Έχω το φερμουάρ από πίσω. Μπαίνω μέσα στο μαγαζί και νιώθω ένα σπρόξιμο. Λέω, τι έγινε, κάνω έτσι. Το φερμουάρ ήταν ανοιχτό και είχαν πάρει όλο το πορτοφόλι. Μέσα σε καταστήματα. Δεν στεναχωρήθηκα που έχασα το πορτοφόλι μου με τα χρήματα, όσο στεναχωρήθηκα με την ταυτότητα, γιατί ταλαιπωρήθηκα 2 μήνες για να βγάλω ταυτότητα. Όταν δεν έχω, φοράω σακάκι, το βάζω εδώ το πορτοφόλι. Εκεί οπότε δεν μπορώ να το. Στη μέση του δρόμου. Έψαχνα να βρω το πορτοφόλι, τελείως. Πήγα στην αστυνομία, το κατήγγειλα και μάλιστα μου είπε ο αστυνομικός, εσύ σου πήρανε το πορτοφόλι με την ταυτότητα. Εγώ που είμαι αστυνομικός, μου πήραν το δικό μου το πορτοφόλι με την ταυτότητα και εγώ θα περάσω από πειθαρχικό συμβούλιο. Την άρπαξαν του άντρα μου από το χέρι του που την είχε έτσι, ναι. Και αφού είδε ότι τελικά θα το σκοτώνανε, την απαράτησε και την πήραν και πήγανε. Στο λεωφορείο μου τράβηξαν την τσάντα και μετά ανακάλυψα όταν έφτασα σπίτι μου ότι δεν υπήρχε μέσα στο πορτοφόλι μου. Μέσα στην τράπεζα. Όπως καθόμουν έτσι, είχα το πορτοφόλι στην τσέπη και όταν μπήκα μέσα κάνω έτσι και είχε φύγει. Οι μαρτυρίες σοκάρουν. Δεκάδες πολίτες καθημερινά την ώρα που πηγαίνουν στη δουλειά τους πέφτουν θύματα κλοπών. Η δράση της πείρας απλώνεται παντού, από τα μέσα συγκοινωνίας έως και τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Πήραν το πορτοφόλι και την τσάντα ολόκληρη. Δυστυχώς.
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των θυμάτων, οι σπήρες των πορτοφολάδων αποτελούνται από 2 ή 3 άτομα τα οποία δρούν άψογα μεταξύ τους και καταφέρουν να αποσπούν από ανυποψία στους πολίτες τα πορτοφόλια τους. Είναι σπήρα μεγάλη. Δηλαδή παίρνει το πορτοφόλι, το πετάει στην άλλη, η άλλη στην άλλη και η άλλη στην άλλη. Αντεπιάστος. Είναι 2 άτομα. Ο ένας θα το πάρει, θα το βάλει στο διπλανό σάκο και θα φύγει στην άλλη άκρη. Θα φύγει από την άλλη πόρτα. Δίθεν ότι τσακώνεται μετά στο επόμενο σταθμό και κατεβαίνουν πετράλουνα. Ενώ οι αρχές έχουν εξαρθρώσει σπήρες πορτοφολάδων στο παρελθόν, οι πολίτες εξακολουθούν και πέφτουν θύματα κλοπών.